Έχω λίγο άγχος, αλλά είμαι σίγουρη για μένα και για τις επιλογές που έχω κάνει. Πάμε δυνατά. Κοίτα εδώ, παρεάκι χειμωνιάτικο. Λες και δεν έχουμε βάλει πετρέλαιο στο στούντιο είναι. Ακριβή η θέρμανση τη σήμερα ημέρα. Κορίτσια, έτοιμες? Πάμε, Μαριλένα! Άρε, Ροβανιέμι, σου έρχεται. Ούτε σκούφα, ούτε τίποτα. Με τη στέκα θα πάει στη Λαπωνία. Καρδούλα. Έτσι, μπράβο. Για να δω και τα από μέσα. Μαριλένα μου, υπέροχο το μαλλί σου, το μακιγιάζ επίσης, όμως δεν ταιριάζει για το θέμα της εβδομάδας. Τώρα, διάλεξες ένα denim crop jacket με γούνα, το οποίο είναι πολύ λίγο για τη Φιλανδία, γιατί πολύ απλά θα ξυλιάσεις. Το ίδιο και με το υπέροχο τρικό που έχεις διαλέξει, το πλεκτό σου δηλαδή, που έχει πολύ ωραίο χρώμα, πολύ ωραίο υφή, αλλά είναι πάρα πολύ λεπτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ δερμάτινη σουρωτή φόρμα σε δέρμα, που μπορείς να βάλεις από μέσα και ένα πολύ ζεστό κασμιρένιο κολάν ή εσωθερμικά για να σε ζεστεί, και μια χαρά και η μποτίτσα σου. Η τσάντα είναι άκρος βραδινή. Γενικά, βλέπω ένα look Λονδίνο, Παρίσι, μια βορεινή πρωτεύουσα για να βγεις να κάνεις τα ψώνια σου και να πας εκεί στον Άγιο Βασίλη. Όχι όμως στη Φιλανδία. Η στέκα είναι όμορφη για να κάνεις μια ωραία βραδινή έξοδο με τις φίλες σου, με το αγόρι σου, αλλά δεν στέκει πουθενά στη Φιλανδία. Μαριλένα, μήπως να αλλάξουμε προορισμό? Δεν βαριέσαι, ας της κάνει αλλού την πρόταση γάμου. Ήταν ευχάριστη η πασαρέλα? Την πασαρέλα πέρασα πολύ ωραία. Πίστευα ότι θα αγχωθώ και θα φανεί αυτό, αλλά στην πορεία αισθάνθηκα εγώ, ήμουν άνετα, μου άρεσε. Η Μαριλένα ήταν, όπως ήταν επόμενο, πολύ όμορφη στην πασαρέλα της, εκθαμβωτική όπως την περιμέναμε, αν και θα ήθελα να μου χαμογελάει περισσότερο. Για να δούμε πόσα πλήρωσε η Μαριλένα για το σύνολό της. Το τζάκετ κόστησε 106 ευρώ, το πλόβερ 29,90, το παντελόνι 32 ευρώ, οι μπότες 95, για την τσάντα πλήρωσε 50 ευρώ, για τα γάντια 10 και για τη στέκα 5 ευρώ. Συνολικά δηλαδή ξόδεψε 327 ευρώ και 90 λεπτά και της έμειναν 22 ευρώ και 10 λεπτά.